Γεια, ευτύχησα εδώ, είμαστε στη Σκόπελο. Κάναμε επεισόδιο Happy Traveler εδώ και τώρα συνεχίζουμε. Παίρνουμε αυτό το πλοίο και πάμε στην επόμενη στάση. Πάμε Αλόνισο. Πριν ξεκινήσουμε από τη βάση μας, ετοιμάσαμε το εκδρομικό μας ψυγιάκι με τα αγαπημένα μας προϊόντα. Για να έχουμε κάτι να τσιμπήσουμε στη διαδρομή. Αυτό το ταξίδι το κάναμε το καλοκαίρι του 2019, τότε που τα ταξίδια ήταν εντελώς πιο ξέχνιαστα. Αλλά και φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε. Βρείτε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής και δείτε που ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή. Φτάσαμε, είμαστε στην Αλόνισο, στην πρωτεύουσα, το Πατητήρι, εδώ είναι το κεντρικό λιμάνι. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε εδώ, θα μείνουμε σε ένα μέρος περίπου 20 λεπτά βόρεια που λέγεται Άγιος Δημήτριος, είναι πολύ ήσυχο και ήρεμο. Θα έρθουμε όμως εδώ αργότερα για βόλτα. Η Αλόνισος έχει κάτι το μοναδικό. Συνδυάζει ηρεμία με υπέροχα τοπία, καταπράσινο σκηνικό και πολύ ευχάριστο και φιλόξενο κόσμο. Αυτά όλα θα ανακαλύψουμε σε αυτό το επεισόδιο Happy Traveler εδώ στην Αλόνισο. Είμαστε στη στενή Βάλα, ένα πολύ μικρό γραφικό λιμανάκι. Πάμε σπίτι! Είμαστε στον Άι Δημήτριο. Είναι μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού, εδώ μένουμε. Έχει κάτι σπιτάκια. Εδώ θα μείνουμε. Αυτόνομο σπίτι. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι παρκάρουμε ακριβώς απ' έξω. Έχει σίτα στην πόρτα απαραίτητη. Και αυτό είναι το εσωτερικό. Βασικά ο κάτω χώρος. Καθιστικό. Έχουμε και τζάκι. Δεν θα χρειαστεί καλοκαιριάτικα. Μπαλκονάκι. Κουζινούλα μικρή αλλά πλήρως εξοπλισμένη. Φέτος που ταξιδεύουμε με το μωρό μας αρέσει να μένουμε σε τέτοια μέρη που είναι και ευρύχωρα, έχουν κουζίνα και επίσης είναι φιλικά προς τα μικρά παιδιά αλλά και στα κατοικίδια. Να μπορούμε να έχουμε μαζί μας τον Ηρακλή. Για καλωσόρισμα μας έχουν φέρει μερικά βαζάκια με τόνο Αλονίσου. Πάμε βόλτα! Κοιτάξτε θέα! Αυτή είναι η Περιστέρα! Βασικά από εδώ φαίνεται όλο το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου με τα μικρά νησάκια. Εκεί κάτω είναι τα Καλαμάκια και εκεί ο Άγιος Δημήτριος που μένουμε. Πάμε μήπως και δούμε το ηλιοβασίλεμα. Έχουμε πάει ένα χωματόδρομο που πάει στην εντελώς άγωνη δυτική πλευρά της Αλονίσου σε ένα εκκλησάκι που λέγεται Άγιος Κωνσταντίνος. Πω, τι μέρος είναι αυτό. Είναι που είναι πιο παρθένα η Αλόνισος, αν έρθει από τη δυτική πλευρά, που είναι εντελώς πιο άγρια. Είναι απίστευτο το σκηνικό. Από εδώ ξεκινάει ένα μικρό μονοπάτι που φτάνει σε ένα μικρό εκκλησάκι, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Είναι εδώ στα 200 μέτρα, 500. Και εδώ ξεκινάει το μονοπάτι. Πηγαίνει προς το μεγάλο χωράφι και την κόκκινη αγκόρτζα. Background ήχο έχουμε κουδούνια από γίδια. Τέλειο μέρος. Να τα γίδια, τα πρόβατα περνάνε. Υπό τον ήχο των κουδουνιών, των προβάτων, τρώμε το καλύτερο μπισκότο. Καλημέρα!
Πάμε να εξερευνήσουμε από πάνω μέχρι κάτω όλη την ανατολική ακτή της Σαλονίσου. Η Αλόνισος έχει έναν κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από νότια βόρεια και αυτός είναι στην ανατολική ακτή του νησιού. Εμείς τώρα πηγαίνουμε προς Πατητήρι, πάμε προς τα νότια. Εδώ στις ανατολικές ακτές είναι οι πιο γνωστές παραλίες της Σαλονίσου. Μία είναι ο Άγιος Δημήτριος και κάποιες ακόμα που θα συναντήσουμε στην πορεία μας. Από εκεί πάει για Κοκκινόκαστρο και από εκεί πάει για Χρυσή Μηλιά. Δύο από τις πιο γνωστές παραλίες της Σαλονίσου. Θα πάμε και στις δύο. Αλλά πάμε πρώτα στη Χρυσή Μηλιά. Αυτή είναι η Χρυσή Μηλιά, ίσως η μοναδική παραλία με άμμο στην Αλόνισο. Περισσότερες παραλίες εδώ έχουν βότσαλο. Δεξιά και αριστερά στην παραλία υπάρχουν όμορφοι βραχώδεις σχηματισμοί και το χαρακτηριστικό φαινόμενο των σποράδων. Τα πεύκα στα βράχια να κρέμονται πάνω από τη θάλασσα, σαν να είναι έτοιμα να βουτήξουν στο νερό. Μια τέτοια παραλία σε φωνάζει να βουτήξεις. Γεια σας παιδιά, πώς πάτε από εδώ, είστε? Γεια εδώ Αλόνισο. Ωραία, τέλεια. Εσύ από πού? Εδώ, από Βόλο. Κατερίνη. Ωραία, τέλεια. Πρωινό καφεδάκι, μετά την βουτιά ό,τι πρέπει. Ωραία Χρυσή Μηλιά, φεύγουμε τώρα από εδώ. Πορτοκαλαδίτσα για την Ηλέκτρα. Αυτή είναι η παραλία Κοκκινόκαστρο. Είναι ο διπλανός κόλπος από τη Χρυσή Μηλιά. Εδώ δεν έχει άμμο, έχει βότσαλα. Αλλά και πάλι τα νερά είναι κρυστάλλινα. Τα βότσαλα έχουν μια κόκκινη απόχρωση. Και φυσικά οι βράχοι πίσω, που φαίνεται το χώμα τους, είναι κατακόκκινο. Το όνομά σου? Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, γεια σου Αλέξανδρε. Πώς το λένε αυτό? Πάρις. Πάρις. Ναι. Η μασκότσας. Ναι, γεια σου. Εσείς να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι λέγεται Κοκκινόκαστρο επειδή υπάρχουν εκείνα τα κάθετα βράχια πίσω και μοιάζει σαν κάστρο εδώ πέρα, σαν προφυλαγμένο. Αλλά όχι. Στη Χερσόνησο εκείνη από την προσινή πλευρά υπάρχουν κάτι παλιά ερείπια ενός τείχους. Υπήρχε κάστρο εδώ πέρα. Αυτό το νησάκι απέναντι λέγεται Κοκκινονήσι επειδή είναι κατακόκκινο με κοκκινόχωμα. Το Κοκκινόκαστρο λέγεται ότι καταστράφηκε από τσουνάμι. Βασικά εδώ όλη αυτή η περιοχή είχε μια παλιά αρχαία πόλη η οποία καταστράφηκε από τσουνάμι. Εδώ πάνω στο λόφο υπάρχουν και αρχαίοι τάφοι. Από πίσω είναι ο κόλπος Τζόρτζι Γιαλός. Είμαστε σε μια περιοχή που λέγεται Βότσι, είναι ένα λιμανάκι. Βασικά είναι πολύ κοντά στο Πατητήρι. Δίπλα στο Πατητήρι βρίσκεται το λιμανάκι Ρουσούμι ή Ρουσουμιαλός και μετά είναι η Βότσι. Η Βότσι είναι φυσικός όρμος, γι' αυτό έχει πολύ ήρεμα νερά. Έχει λιμανάκι με ψαρόβαρκες αλλά και με τουριστικές βάρκες και επίσης έχει μια ωραία παραλία. Η Αλόνισος έχει πλούσια παράδοση συναλία και επίσης τουριστικά έχει τεράστια παράδοση σε εκδρομές με βάρκες. Βασικά είναι από τα στάνταρ πράγματα που θα κάνεις αν έρθεις εδώ, να πας με μια βάρκα εκδρομή στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου. Θα πάμε κι εμείς, αλλά όχι τώρα, αργότερα. Πάμε τώρα να φάμε κάτι. Τρώμε κάτι δίπλα στη θάλασσα, θαλασσινό, εδώ γαύρος,
και καλαμαράκια και εννοείται χωριάτικη και συνεχίζουμε. Ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού. Γεια σας, Σαμάτε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Αυτός είναι ο Ρουσούμ Γυαλός ή Ρουσούμι. Εδώ έχει ωραία μεγάλη παραλία και επίσης κάποια ταβερνάκια. Όμορφα βραχάκια και εδώ. Άνετα βουτούσα από εδώ, αλλά μόλις έφαγα. Πιο με τα βουτιά. Να είμαστε και πάλι στο Πατητήρι, το κεντρικό λιμάνι της Σαλονίσου. Εδώ φτάσαμε χθες με το πλοίο. Δεν είναι παραδοσιακός οικισμός. Τελευταίες δεκαετίες χτίστηκε και φτιάχτηκε στη μορφή που το βλέπουμε σήμερα. Ο παραδοσιακός οικισμός του χωριού είναι η χώρα που είναι πάνω στο βουνό. Θα πάμε να το δούμε μετά. Happy Traveler στην Αλόνισο! Από εδώ ξεκινάνε οι τουριστικές βάρκες που πάνε εκδρομές στο θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου και σε διάφορα ωραία μέρη στην περιοχή. Θα πάμε να τα δούμε αύριο. Εδώ στο Πατητήρι βρίσκεται και το κέντρο ενημέρωσης για τη Μεσογειακή Φώκια. Πάμε να το δούμε. Καλησπέρα, Ελένη. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται? Μια χαρά, εσύ? Για πες μας λίγο, θέλω πρώτα να μάθω πόσες καταγεγραμμένες φώκες υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Υπάρχουν 55 ζώα. Και κάποιος που έρχεται εδώ πέρα στο κέντρο ενημέρωσης, τι μπορεί να μάθει? Ενημερώνεται για τη Μεσογειακή Φώκια, πώς ζουν, τη βιολογία του. Βλέπουν και κάποιο βίντεο εδώ με φώκες, γιατί δυστυχώς αληθινή φώκια δεν είναι δύσκολο να δουν. Οι φώκες οι περισσότερες που βρίσκονται, ας πούμε, γεωγραφικά? Είναι στο θαλάσσιο πάρκο? Εδώ έχουμε ένα συγκεντρωμένο πληθυσμό. Στο θαλάσσιο πάρκο είναι η Αλόνισος και όλα τα ερημόνησα. Και τη μέρα μπορείτε να τα δεις και στα ανοιχτά όπου να είναι? Συνήθως κρύβονται. Μπορούν να κρατάνε την αναπνοή τους γύρω στα 20 λεπτά. Οπότε όταν βγουν σκάφος, βουτάνε και φεύγουν. Okay. Δεν κάθονται. Ενοχλούνται από την παρουσία των ανθρώπων. Με τα πλαστικά τι γίνεται στην Αλόνισο, έχουν αρχίσει με να τα καταργούν? Ναι. Από το 2015 ξεκίνησαμε την προσπάθεια της κατάργησης πλαστικής σακούλας. Ωραία, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ καλώς ήρθα, καλώς ήρθα. Να είστε καλά. Γεια σας. Μπήκαμε στο αμάξι και οδηγήσαμε ακόμα πιο νότια από το Πατητήρι. Πάμε προς το νοτιότερο άκρο του νησιού. Εδώ είμαστε σχεδόν στο νοτιότερο σημείο της Κοπέλου. Βασικά το νοτιότερο είναι ένα μέρος που λέγεται Μαρπούντα και είναι στα περίπου 500 μέτρα από εδώ και έχει εκεί ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι σαν χωριό. Εδώ από κάτω είναι η παραλία Βύθισμα. Ακολουθείς αυτό το μονοπάτι για 5 λεπτά και τη βρίσκεις. Ενδιαφέρον μέρος γεωγραφικά αυτό. Ήρθαμε στη χώρα. Πάμε βόλτα. Η χώρα της Αλονίσου θέλει περπάτημα. Δεν έχω το αυτοκίνητο, το αφήνεις κάτω και περπατάς. Εντάξει, είναι πανέμορφα. Πάρα πολύ γραφικά. Κλασικά, όπως στα περισσότερα ελληνικά νησιά, η πρωτεύουσα του νησιού, η χώρα, ήταν σε ψηλό σημείο για να προστατεύεται από τις επιδρομές των πειρατών. Κύριε Γιάννη, τι κάνετε? Για χαρά. Αυτή η εκκλησία πώς λέγεται? Είναι η γέννηση του Χριστού και είναι το 17ο αιώνα. Λοιπόν, ναός της γεννήσεως του Χριστού, λέει, είναι μονοκάμαρος, σταυροειδής, εγγεγραμμένος με τα τρούλου, βαίνοντος επί κυλινδρικού τυμπάνου.
φτιάξει η χώρα της Αλωνίσου, το παλιό χωριό, είναι χωρίς αμφιβολία το μέρος με την καλύτερη θέα στο νησί. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, η πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Εδώ είναι με διαφορά το πιο γραφικό και όμορφο σημείο στη χώρα. Αυτή η εκκλησία κάνει μπαμ από μακριά από την Άγιος Νικόλαος, το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα του. Τι κάνετε, το όνομά σας? Ελένη. Γεια σας, κυρία Ελένη. Λοιπόν, έχουμε ξαναγνωριστεί πριν από κάποια χρόνια. 12 χρόνια με την κουζίνα της μαμάς που είχαμε έρθει. 12 χρόνια εδώ, με την κουμπούλα, ναι. Τέλεια. Και αυτό παίζει να είναι το πιο όμορφο σοκάκι της χώρας. Κοιτάξτε εδώ χρώμα, κοιτάξτε ομορφιά. Τι κάνετε, ωραία θέα έχετε. Κάτσαμε να φάμε γλυκά. Όλοι μας προτείνατε να φάμε γλυκά εδώ, στην κυρία Μένη. Πω, κοιτάξτε εδώ. Γαλακτομπούρεκο, το πήραμε παγωτό τριαντάφυλλο. Και αυτή εδώ είναι σοκολατόπιτα με παγωτό βανίλια, κοιτάξτε εδώ. Τι ωραίο, δεν είναι πολύ γλυκό, δεν σε λιγώνει, είναι φανταστικό. Και τα γλυκά και τα παγωτά είναι σπιτικά, είναι έπος. Έπος. Και μόνο που τη βλέπεις τρελαίνεσαι, δηλαδή, δες πώς είναι. Κυρία Μένη, γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα σας. Έχετε, εντάξει, να σας πω κάτι, όλοι μας είπανε να έρθουμε εδώ να φάμε γλυκά. Βεβαίως. Τα φτιάχνουμε με πολύ αγάπη και μεράκι και φυσικά αλφα-αλφα ποιότητα πρώτων υλικών. Πάμε στο εργαστήριο, όλα εδώ φτιάχνονται. Το όνομά σας? Αγγελική. Αγγελική, τι κάνετε? Όλα καλά. Συγχαρητήρια, ό,τι δοκιμάσαμε ήταν τέλειο. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στο καλό. Γεια σου, Στέλλα. Γεια σου, Ευτυχή. Τι κάνετε? Λά. Από εδώ είστε? Από εδώ είμαι, ναι. Πολύ ωραία. Και πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω περάσει τέλεια και να σας ζήσω το μωράκι σας. Φύγαμε από τη χώρα και ψάχνουμε ένα σημείο για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Να το! Φαίνεται και η Σκόπελος εκεί απέναντι με τη χώρα. Τέλεια είναι εδώ! Επιστρέφοντας σπίτι, πάμε να σταματήσουμε στη στενή βάλα που είχαμε έρθει την πρώτη μέρα για να τη δούμε και βράδυ και να πάρουμε και κάτι για να φάμε στο σπίτι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα τέτοια ώρα εδώ πέρα. Γεια σας, κυρία Τασία. Γεια σας. Τι φτιάχνουμε? Τυρόπιτα Αλωνίσου. Τέλεια. Για να δοκιμάσουμε. Καίει λίγο, ε. Καίει. Τέλεια είναι. Τέλειο το φύλλο και το τυρί, ωραίο. Θα πάρουμε τυρόπιτα για πρωινό. Τόνο Αλωνίσου, γλυκό, αγγούρι, κολοκύθια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τασία. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα, αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής, για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή, αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like, γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει Happy Traveler ταξίδι και καφεδάκι. Επιστρέψαμε στο ταξίδι μας, είμαστε στην Αλόνισο. Ξυπνήσαμε και ήρθαμε στο πατητήρι για να πάμε εκδρομή. Εκδρομή με βάρκα. Πριν φύγουμε, πάμε να ψωνίσουμε κάποια πράγματα, να έχουμε σνακ μαζί μας, γιατί θα είμαστε όλη τη μέρα στη θάλασσα και στα νησάκια του Εθνικού Πάρκου Βορείων Σποράδων. Ωραία, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πήραμε και ψωμάκι και καφεδάκι και φεύγουμε. Με αυτή τη βάρκα θα πάμε. Και ο κάπτεν μας σήμερα θα είναι ο Αδάμ. Τι λέει? Καλά. Θα πάμε βολτά? Ναι, ναι, θα πάμε βολτά. Αυτά εδώ μπορεί να τα πάρει κάποιος τουρίστας, κάποιος ταξιδιώτης, έτσι όπως είναι, και να πάει βολτά. Ναι, χρειάζεται, ναι, κάποιο αυτό, δίπλωμα κτλ. Αυτό χρειάζεται δίπλωμα. Τα άλλα δεν χρειάζονται δίπλωμα. Είναι μέχρι 30-20 μηχανές και δεν χρειάζονται δίπλωμα. Τέλεια. Φεύγουμε. Αδάμ, για πες λίγο το σημερινό πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε από εδώ, από το πατητήρι που βρισκόμαστε, από το λιμάνι. Θα πάμε στη μπλε σπηλιά πρώτα, γιατί βοηθάει και ο ήλιος τώρα, κάνει ωραίες αποχρώσεις μέσα αυτή την ώρα. Μετά θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο μοναστήρι στην Κυρία Παναγιά. Και μετά στο γυρισμό θα σταματήσουμε στο ναυάγιο στην Περιστέρα και ό,τι προκύψει. Τέλεια. Φύγαμε. Αυτή είναι η μπλε σπηλιά! Τεράστια! Κοιτάξτε νερά που έχει! Αυτή η κλασική στάση για εκδρομή με βάρκα στην περιοχή. Κλασική στάση για εκδρομή με βάρκα. Όλοι μπαίνουν μέσα και τα μεγάλα. Κάποια μεγάλα μπαίνουν. Αυτό, ας πούμε, που περνάει απ' έξω τώρα δεν μπαίνει, γιατί έχει ψηλά κατάρτια, αλλά κάποια μεγάλα μπαίνουν. Τέλεια είναι! Φτάσαμε στην Κυρία Παναγιά, που λέγεται και Πελαγονήσι. Έχει ένα μοναστήρι εκεί πάνω. Θα κάνουμε στάση εδώ. Γεια σας. Σχεδόν φτάσαμε. Λιγότερο από 10 λεπτά ήταν, αλλά είναι κάπως κουραστικά επειδή είναι ανηφόρα και κάνει ζέστη. Γεια σας, φάτε. Το όνομά σας? Νικόδημος.
Εντάξει, το μέρος είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μοναστήρι ανακαινίστηκε το 2007, γι' αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ανήκει στην Αγία Λαύρα, στο Άγιο Όρος, είναι μετόχοι του Αγίου Όρους της Μονής Αγίας Λαύρας και μένουν εδώ 2 με 3 μοναχοί. Το καλοκαίρι έχει πολλή κίνηση, έρχονται πολλά γκρουπ, έρχονται πολλοί ξένοι και πολλοί Έλληνες και θεωρώ ότι αν είστε στην περιοχή, οπωσδήποτε να έρθετε να επισκεφτείτε αυτό το μοναστήρι, είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν τουριστικό αξιοθέατο αλλά και για να προσκυνήσετε. Έχουν και φίλτρο νερού. Το νησί έχει δικό του νερό, απλώς το φιλτράρουν και το κρυώνουν. Το μοναστήρι είναι περίπου του 1700, δεν ξέρουμε ακριβώς η ημερομηνία, αλλά η δεύτερη μια επέκταση που έγινε του μοναστηριού έτσι και αναστήλωση κάπως ήταν το 1863. Η ωραία θέα από πού είναι? Η ωραία θέα, κοίταξε, έχει τον εξώστη που είναι το πάνω στα 6,5 μέτρα και παρατηρήτριο, το οποίο λέγεται παρατηρήτριο, και το δεύτερο είναι έξω στο κιόσκι που είναι στην άκρη του βράχου και εκεί είναι κάτι πιο διαφορετικό. Έτσι, θα πάμε και εκεί πέρα να το δούμε τώρα σε λίγο. Πάμε και έξω να δούμε τη θέα. Έχουν και φωτοβολταϊκά. Απέναντι βλέπουμε τα Γιούρα, το μικρό νησάκι είναι η Γραμμέζα και το άλλο νησάκι από εκεί είναι το Πιπέρι. Κανονικά όλες αυτές οι περιοχές είναι σε εισαγωγικά απαγορευμένες. Δεν είναι μόνο η μεσογειακή φώκια που ζει εδώ πέρα και προστατεύεται. Πάρα πολλά είδη πουλιών αναπαράγονται σε αυτά τα νησιά και ειδικά στο Πιπέρι. Γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνουμε, για να τα αφήνουμε ελεύθερα να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσα νησιά έχουμε και εμείς να μένουμε. Ας αφήσουμε και ένα γι' αυτά. Σας ετοιμάσω το κέρασμα. Ωραία. Να σας φερώ και τα λέμε. Όλα τα λουλούδια εδώ, τα μπέλια, όλα αυτά εσείς τα φροντίζετε? Εγώ με τον πατέρα Νούφριο, ναι. Ο Πανούφριος είναι ο οικονόμος και ο γέροντας εδώ πέρα, υπεύθυνος. Πολύ δουλειά, ε. Τι να κάνεις. Κοίταξε, όταν δουλεύεις πολύ, είσαι και υγιής. Η εργασία το συντηρεί τον άνθρωπο, τον κατά υγιή και στο μυαλό υγιή. Οι πατέρες που ήταν στην έρημο, σε σπηλιές. Παρόλο που δεν είχαν την άπλα και αυτά, παίρνανε τα ξύλα και πλέκανε. Καλάφια, κάτι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να εργάζεται ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Κατάλαβες, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γεια σας. Χαρήκαμε πολύ, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμείς. Και την, έτσι όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπατε. Και εμείς, για την αγάπη που κάνετε να έρθετε εδώ πέρα να μας βρείτε. Και αυτό είναι ένα δείγμα αγάπης έτσι πολύ έντονο. Ωραία. Το καταλαβαίνουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Παναγία, να σκεπάτε, πάτε στο καλό. Φύγαμε, πάμε πάλι κάτω στη βάρκα. Να είμαστε πάλι κάτω, πριν φύγουμε να φάμε κάτι. Πεινάσαμε. Τρώμε το τέλειο σνακ, έχω εδώ υπερ φρέσκο ψωμί, θα το κόψω στη μέση. Και έχω πάρει μια έτοιμη σαλάτα υφαντής, τυροκαυτερή με περιά φλωρίνης, πάρα πολύ νόστιμη. Και σαλάμι αέρος υφαντής, το τέλειο απλό σάντουιτς. Λύσαμε. Πάμε στο ναυάγιο στην Περιστέρα. Η Περιστέρα είναι το μεγάλο ξερονήσι που βρίσκεται απέναντι από την Αλόνισο, από την ανατολική πλευρά. Να το λοιπόν, το ναυάγιο της Περιστέρας, το σύγχρονο ναυάγιο της Περιστέρας, επειδή υπάρχει και παλιό, αρχαίο.
που θα γίνει υποβρύχιο μουσείο. Αλλά εδώ πέρα μπορείς να έρθεις με τη βάρκα, να κάνεις και μπάνιο. Ορίστε, λέγεται Καλόνισος το καράβι αυτό. Στην Περιστέρα έχει και πάρα πολλές μικρές καταπληκτικές παραλίες. Θα ρίξουμε μια βουτιά. Ωραία ήτανε. Φεύγουμε τώρα και από εδώ. Εδώ είμαστε Βότσι, δίπλα στο Ρουσούμ Γυαλό και δίπλα στο Πατητήρι. Και έχει και εδώ μια ωραία σπηλιά. Εδώ μου λέει η Αδάμ ότι ανεβαίναν και βουτούσαν και από πάνω. Φεύγουμε τώρα, επιστρέφουμε Πατητήρι. Φανταστική η βόλτα. Να είσαι καλά. Και εγώ χάρηκα που σε γνώρισα. Περάσαμε τέλεια. Ελπίζω να σε ξαναδούμε. Ναι. Και θα σε αφήνουν εδώ πέρα, έτσι, όποιος έρχεται εδώ, Αλόνισο. Αλόνισος Boats. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Έλα, γεια. Φεύγουμε τώρα από Πατητήρι. Πάμε να πάρουμε την οικογένεια και να πάμε για φαγητό. Ήρθαμε στα Καλαμάκια, το πιο γραφικό ψαροχώρι της Αλονίσου. Είναι αυτή η προβλήτα. Από τη μία μεριά έχει ψαροταβέρνες, από την άλλη ψαροκάικα, ένα πολύ μικρό λιμανάκι. Και αυτό είναι. Είναι μικρό, αλλά πάρα πολύ όμορφο και γραφικό. Πώς πάει το μαγείρεμα? Τέλεια. Μου έδειξαν εδώ και το μποστάνι. Κοιτάξτε, έχουν μποστάνι όλα τα ζαρζαβατικά που σερβίρουν στο μαγαζί είναι από εδώ. Ωραία, κάτι χωριάτικες που γεννιούνται σε αυτό το μποστάνι. Και όλα τα ψάρια και θαλασσινά που σερβίρονται εδώ κάθε μέρα ψαρεύονται με το καϊκί. Με ζεδάκια. Αυτό εδώ είναι σαλάχι. Και αυτό είναι γόπα. Κοιτάξτε εδώ! Παίζει να είναι από τις πιο όμορφες αστακομακαρονάδες που έχω δει. Και δεν είναι μόνο το φανταστικό περιεχόμενο, είναι και το πιάτο τέλειο! Πω, έχει μια γεύση. Έχει μια γεύση. Ωραία, τέλεια φάγαμε, πάμε για ξεκούραση. Καλημέρα, σήμερα θα πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Θα πάμε στο πιο βόρειο σημείο της Αλονίσου. Βασικά όχι στο πιο βόρειο, στο πιο βόρειο που φτάνει ο δρόμος. Την παραλία του Γέρακα. Είμαστε στο δρόμο που πηγαίνει βόρεια προς Γέρακα. Ο δρόμος είναι άσφαλτος, αλλά δεν είναι πάρα πολύ καλός. Έχει τρύπες, θέλει προσοχή στην οδήγηση. Και το τέλειο εδώ πέρα σε αυτή τη διαδρομή είναι η θέα. Κάθε τόσο θέλει να σταματάς, να βλέπεις τα τοπία. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε Γέρακα. Ένα μικρό λιμανάκι με ψαροκάικα. Έχει και κάποια αισιοπλοϊκά που αράζουν εδώ.
Και ναι, είναι ένας ήσυχος όρμος, παρότι έχει πολύ άσχημο καιρό μέσα. Εδώ είναι ήρεμα τα πράγματα. Το μέρος δεν είναι τίποτα υπερφοβερό, ούτε η παραλία, ούτε το τοπίο γύρω-γύρω. Απλώς λες ότι έφτασες στο βορειότερο σημείο της Αλωνίσου. Βασικά το βορειότερο είναι εδώ από πίσω ο βράχος, που έχει και ένα εκκλησάκι της αναλήψεως. Αυτό εκεί πάνω το κτίριο είχε φτιαχτεί για την εταιρεία της έρευνας και προστασίας μεσογειακής φώκιας. Δυστυχώς δεν ξέρω, λειτουργήσε λίγο, δεν λειτουργήσε ποτέ. Είναι πλέον εγκαταλειμμένο. Τι κάνεις, γεια σας. Πόλατο. Τι κάνετε, ε? Καλά. Εγώ. Το όνομά σας. Στον Αγώνα. Ε? Κώστας. Ο κύριος Κώστας. Καρούτσος. Είχαμε μαγειρέψει μαζί με την κουζίνα της μαμάς μου από 12 χρόνια. Και είχαμε φτιάξει σακούς, κάτι τέτοια εκεί πέρα. Είχαμε φτιάξει στο κόμμα καρονάδα, ναι. Τέλεια. Φτιάνετε δίχτυα τώρα, από τι ώρα βγαίνετε τα βράδια? Τα ρίχνουμε το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί, μόλις από τις 6 και μετά, τα μαζεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας είδα. Πώς σας λένε? Εμένα Δήμητρα. Η κυρία Δήμητρα και ο κύριος. Κύριος Κώστας. Τις βλέπετε τις φώκες εδώ, έρχονται? Αυτές οι φώκες βγαίνουν το χειμώνα έξω. Να φάμε και κάτι, μιλαράκι. Έφτασε μέχρι και το γέρακα της Αλωνίσου. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και τόσο μακριά, έχει φτάσει στην άκρη της γης. Τώρα είναι στη γειτονιά του. Το πήλιο απέναντι είναι. Νιώθω ότι σε κάθε διαφορετικό μέρος που τρώω αυτό το μήλο έχει άλλη γεύση. Αυτό το μήλο έχει καλοκαιρινή γεύση. Επειδή το τρώμε δίπλα στη θάλασσα, υπό τον ήχο των τζιτζικιών. Φεύγουμε σιγά σιγά και από το γέρακα. Ωραία ήτανε. Πάμε. Επιστρέψαμε στο δωμάτιο επειδή έπιασε πολύ ζέστη και γενικά προτιμάμε να μην είμαστε εκτός το κατά μεσήμερο. Θα πάμε βολτούλα αργότερα. Πάμε μια βόλτα στον Άγιο Δημήτριο, δηλαδή εδώ που μένουμε. Από εκεί έχει ένα water park. Ένα πάρκο με φουσκωτά μέσα στο νερό. Εδώ ο Άγιος Δημήτριος θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες της Αλωνίσου. Έχει από τα καλύτερα νερά και έχει δύο πλευρές. Κάνει μια γωνία εδώ πέρα το μέρος και έχει παραλία και από αυτή τη μεριά και από την άλλη. Και ανάλογα με τον αέρα μπορεί μία πλευρά να είναι πιο ωραία και πιο ήσυχη. Η παραλία έχει αυτά τα μέτρια βότσαλα, ούτε πολύ λεπτά ούτε χοντρά. Πρώτον κάνουν το νερό να φαίνεται πιο κρυστάλλινο και δεύτερον είναι ιδανικά για ψαράκια. Εδώ από πίσω, αυτή εδώ η περιοχή είναι λίμνη. Τώρα δεν έχει νερό, το χειμώνα όμως γεμίζει. Και τώρα που ο ήλιος είναι πολύ γλυκός, απογευματινός, πάμε μια οικογενειακή βόλτα στην παραλία. Έχουμε μια παραλία για πάρτι μας, κοίτα. Από πότε έχεις να κάνεις πάνω στη θάλασσα? Από πέρυσι. Το μωρό μας, το μωρό μας. Η σειρά μου! Τέλεια νερά! Ήρθαμε μια βραδινή βόλτα στο πατητήρι. Να πάρουμε κάτι να φάμε στο χέρι. Άντε, γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Όχι μόνο στο χέρι, και στο πόδι. Πίτα με ρολόγο τόπουλο. Καλή φάση. Ωραία, αυτά. Πάμε για ξεκούραση και τα λέμε αύριο. Γεια! Καλημέρα! Σήμερα φεύγουμε από την Αλώνισο, αλλά μας έχει μείνει μια τελευταία αποστολή.
Δεν παίζει να φύγουμε από το νησί χωρίς να πούμε ένα γεια στον Μπίλι. Πάμε να τον βρούμε. Ο Μπίλι, διάσημη φώκια της Αλονίσου, κάποια πρωινά βγαίνει σε κάποιες παραλίες. Εμείς θα πάμε λίγο μια βόλτα στις παραλίες που συνήθως βγαίνει. Μήπως και τον πετύχουμε. Χρυσή μηλιά την είδανε προχθές και νομίζω χθες κοκκινό κασρό. Πάμε πρώτα στο λευκό γυαλό που δεν τον έχουμε δει, να τον δούμε και μετά πάμε και στις άλλες παραλίες. Τίποτα και εδώ. Πάμε στη χρυσή μηλιά δίπλα. Να είμαστε και στη χρυσή μηλιά. Σε ψάχνω ρε Μπίλι, σε όλες τις παραλίες Σαλονίσου. Συνεχίσαμε την αναζήτηση του Μπίλι και καταλήξαμε σε μια παραλία που λέγεται Τσουκάλια, καθώς εκεί υπήρχε ένα αρχαίο κεραμοποιείο. Δυστυχώς τον Μπίλι δεν τον συναντήσαμε, ήμασταν άτυχοι, αλλά με αυτή τη βόλτα μας δόθηκε ευκαιρία να δούμε κάποιες παραλίες του νησιού που δεν είχαμε δει. Οπότε τώρα επιστρέφουμε πίσω εκεί που μένουμε για να μαζέψουμε και να αναχωρήσουμε από την Αλόνισο. Να φάμε και κάτι, δεν έφαγα πρωινό και πίνασα. Φεύγουμε. Πάμε στο λιμάνι. Ηρακλή Βαλεζόνη. Κάνουμε και μια στάση στον αγροτικό συνεταιρισμό να δούμε τι φτιάχνουν οι γυναίκες της Αλονίσου. Γεια σας, τι κάνετε. Τι ωραία έχετε εδώ. Τι άλλο φτιάχνετε, χορτόπιτες, σιρόπιτες. Και γαλατόπιτα. Τι φτιάχνετε εδώ. Γαλατάκια. Και πώς τα φτιάχνετε, έχει κάποιο τρόπο, με τα δάχτυλα το κάνετε. Να το αποκτάλλω, έχει σε σχήμα, όπως είναι η ζύμη. Το φρέσκο. Αυτό εδώ είναι τα χαμαλιά. Ναι, έχει μέσα η βάση του είναι καρύδι. Είναι από παλιά το πιο παραδοσιακό γλυκό. Και εδώ ο διάσημος τόνος Αλονίσου. Γεια σας! Γεια σας, να το πλοίο! Φάνηκε! Σε αυτό θα μπούμε και επιστρέφουμε Βόλο! Και κάπου εδώ αποχαιρετούμε την Αλόνισο. Ένα πανέμορφο καταπράσινο νησί με κρυστάλλινα νερά και υπέροχους ανθρώπους. Ένα νησί που σίγουρα θέλουμε να ξαναεπισκεφθούμε στο μέλλον. Ένα νησί που μας έδωσε την αίσθηση του αληθινού καλοκαιριού. Ένα ελληνικό καλοκαίρι που τόσο μας έλειψε τους τελευταίους μήνες. Στόχος μας είναι και φέτος, το καλοκαίρι του 2020, να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Μπορεί κάτω από κάποιες διαφορετικές προϋποθέσεις, μπορεί κάποια πράγματα να είναι κάπως διαφορετικά, αλλά η αγάπη μας για τα ταξίδια δεν σταματάει ποτέ. Και όσο μπορούμε, θα ταξιδεύουμε, θα εξερευνούμε και θα μεταφέρουμε σε εσάς τις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες. Βρείτε μας στο Instagram για να δείτε πού ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή και θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!